Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα, με αφορμή την καραντίνα που ζούμε όλοι, αποφάσισα να κάνω ένα βίντεο για το skin care και self care. Δηλαδή για την φροντίδα του προσώπου μου, του δέρματός μου και λίγο την φροντίδα την δικιά μου, την προσωπική, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ απαραίτητο, ειδικά στο καιρό που ζούμε. Μην ξεχάσετε να βάλετε like και πάμε να τα πούμε πιο αναλυτικά. Φαντάζομαι αρκετοί από εσάς θα έχουν λίγο κατεβασμένο το ηθικό, να είναι λίγο κουρασμένοι ψυχολογικά από όλο αυτό που ζούμε. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι επειδή δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άμεσα, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να το παλεύουμε μέσα μας, πρέπει να το αποδεχτούμε και να προσέξουμε λίγο τους εαυτούς μας, γιατί φαντάζομαι θα το ξέρετε όλοι ότι όλες οι αρρώστιες, όλα τα άσχημα που συμβαίνουν στον οργανισμό μας προκαλούνται πιο πολύ από τα ψυχολογικά μας, από την ψυχολογική μας κατάσταση. Οπότε αν αυτή είναι καλά, είμαστε κι εμείς καλά. Το καταλαβαίνω ότι μιας και βρισκόμαστε συνέχεια στο σπίτι δεν υπάρχει λόγος να βαφόμαστε τόσο πολύ. Αν και εμείς με τις δύο συναδέλφισσες μου και φίλες πλέον έχουμε οργανώσει ένα μαραθώνιο δωρεάν για μακιγιάζ που διαρκεί 3 εβδομάδες. Το έχουμε κάνει στο Instagram. Την πρώτη εβδομάδα έκανα εγώ, δεν ξέρω ποιες από εσάς με παρακολούθησαν. Τώρα το κάνει η Αγάπη και την επόμενη εβδομάδα θα το κάνει η Ελβίρα. Όλο αυτό το σκεφτήκαμε γιατί ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να, ειδικά αυτές τις μέρες, να μην χάνεις αυτή τη δημιουργική διάθεση που έχεις. Ειδικά εμείς οι γυναίκες ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να βαφόμαστε, να ντυνόμαστε, να βγαίνουμε, να νιώθουμε καλά. Έτσι δεν είναι? Οπότε σκεφτήκαμε να κάνουμε αυτό για να έχετε την ευκαιρία και να μάθετε κάποια πράγματα για το μακιγιάζ δωρεάν, αλλά και να πειραματιστείτε με το μακιγιάζ σας, να νιώσετε λίγο καλύτερα. Η πρώτη εβδομάδα η δικιά μου πήγε πάρα πολύ καλά, είχαμε πάρα πολλές κοπέλες που συμμετείχαν και επαγγελματίες και μη, βγάλαμε και μια νικήτρια η οποία περιμένει τα δώρα της. Τώρα, επειδή είχε τελειώσει η δικιά μου εβδομάδα, είμαι εδώ και... πόσες, 1, 2, 3, 4 μέρες περίπου που δεν έχω βαφτεί καθόλου, γιατί ήθελα λίγο να ξεκουραστώ. Γιατί πιστεύω ότι αν στη καθημερινή μας ζωή βαφόμαστε κάθε μέρα, όλη μέρα, η καραντίνα είναι μια πολύ καλή περίοδος για να ξεκουραστούμε. Να ξεκουραστεί το δέρμα μας, το πρόσωπό μας από όλα τα καλλυντικά. Όχι πως μας κάνουν πάρα πολύ κακό, όχι. Απλά το κουράζουν. Και έκανα ένα διάλειμμα, 4 μέρες περίπου. Δεν θυμάμαι, έχω χάσει το μέτρημα, εσείς. Και έκανα ένα διάλειμμα. Ξεκουράστηκε το δέρμα μου, το βλέπω και εγώ. Και σήμερα είναι η πρώτη φορά που βάφτηκα. Βάφτηκα, ντύθηκα, βγήκα έξω στην αυλή, έκανα λίγες φωτογραφίες και ήδη αισθάνθηκα πολύ καλύτερα. Οπότε και εσείς άμα θέλετε, είναι ένα tip για να περάσετε λίγο πιο δημιουργικά αυτές τις μέρες. Οπότε, μιας και δεν βαφόμουν, σκεφτόμουν τι βίντεο να ανεβάσω που θα είναι και επίκαιρο. Γιατί τώρα να ανεβάσω πάλι βίντεο με μακιγιάζ, τι σας νοιάζει που λέει ο λόγος. Οπότε είπα, μιας και μου το ζητήσανε, να ανεβάσω το skin care μου, την ρουτίνα της περιποίησης του προσώπου μου. Και εννοείται ότι το βράδυ πριν πάω για ύπνο ξεκινάω με τον ντεμακιγιάζ. Βγάζω το μακιγιάζ μου με λάδι καθαρισμού της Yves Rocher. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος να βγάζετε το μακιγιάζ σας χωρίς να τρίβετε πολύ τα μάτια σας, χωρίς να ξοδεύετε πολλούς φαμβακερούς δίσκους, γιατί και αυτό είναι και οικονομία και φροντίδα προς το περιβάλλον. Βγάζει το αδιάβροχο μακιγιάζ που φοράω, αλλά εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι με μία πλύση βγαίνουν όλα. Γι' αυτό το λόγο εννοείται πως μετά κάνω καθαρισμό με τζέλ. Γενικά, περίπου τα τελευταία 10 χρόνια χρησιμοποιώ ένα τζέλ καθαρισμού και κατά περιόδους
παίρνω κάποια άλλα να δοκιμάσω. Και συνέχεια καταλήγω πίσω σε αυτό που χρησιμοποιούσα στην αρχή. Αυτό το τζέλ που χρησιμοποιώ πάντα τα τελευταία 10 χρόνια είναι αυτό της Herbalife, της σειράς Skin, που έχει για το πρόσωπο, για τη φροντίδα, για το skin care. Είναι πάρα πολύ καλό τζέλ καθαρισμού. Το καταλαβαίνω ότι κάποιοι μπορεί να έχουν λίγο περίεργη σχέση με το Herbalife, αλλά τα προϊόντα της περιποίησης είναι πάρα πολύ καλά. Και χρησιμοποιώ αυτό το τζέλ καθαρισμού, είναι σε μορφή τζέλ και έχει λίγους κόκκους μέσα. Αυτό βοηθάει πιο πολύ να βγαίνει το μακιγιάζ καλύτερα. Το συγκεκριμένο είναι για κανονική έως λιπαρή επιδερμίδα. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία, μυρίζει εσπεριδοειδή, το οποίο είναι πραγματικά κάτι πολύ δροσιστικό, ειδικότερα το πρωί, σε αναζωογονή. Αυτό, κάνονται μακιγιάζ, πλένω το πρόσωπό μου 2 φορές με το τζέλ καθαρισμού και μετά κάνω τα υπόλοιπα. Τα οποία τα υπόλοιπα θα σας δείξω τώρα μαζί με αυτό που κάνω το πρωί. Το πρωί όταν ξυπνάω, πλένω το πρόσωπό μου 1 φορά με τζέλ καθαρισμού για να ξεπλύνω το σέμπουμ που έχει δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στη συνέχεια, το τελευταίο διάστημα, αυτό που μου αρέσει να κάνω είναι μασάζ προσώπου. Πλέον στην ηλικία μου, ναι, φτάνω σε αυτή την ηλικία που θα λέω, ναι, πλέον στην ηλικία μου, πρέπει να σκεφτόμαστε το μέλλον. Οπότε, για να μην κάνουμε όλες αυτές τις χειρουργικές επεμβάσεις με ενέσεις και τα λοιπά, κάνουμε αυτό που μπορούμε με τα χεράκια μας και με διάφορα εργαλεία. Πήρα για μένα αυτό το εργαλείο. Είναι από πέτρα, δεν θυμάμαι από ποια ακριβώς. Λέγεται Gua Sha και με αυτή τη πέτρα κάνω μασάζ. Για να κάνω καλά το μασάζ χρησιμοποιώ ένα λάδι της Ordinary. Το συγκεκριμένο είναι 100% Organic Cold Pressed Rose Hip Seed Oil. Ρίχνω 3-4 σταγόνες στα χέρια μου, το τρίβω, απλώνω στο πρόσωπό μου και στο λαιμό και μετά παίρνω το εργαλείο αυτό και ξεκινάω το μασάζ. Αν θέλετε, σε ένα ξεχωριστό βίντεο θα σας δείξω γενικά πώς κάνω μασάζ με Gua Sha, τι είναι, γιατί το κάνω και με ποια άλλα εργαλεία μπορούμε να το κάνουμε κτλ. Αν θέλετε, γράψτε από κάτω και θα έρθει αυτό το βίντεο. Εγώ το κάνω για να ανεβάσω το περίγραμμα του προσώπου μου, να βγάλω όλο αυτό το νερό που έχει πρίξει το πρόσωπό μου το πρωί και να είμαι έτσι όμορφη και ωραία. Αυτό το λάδι εδώ λέει ότι έχει διάφορες βιταμίνες, αντιοξειδωτικά, διάφορα οξέα, ωμέγα 6, ωμέγα 3, προβιταμίνη α, που έχει αντιγυραντικές ικανότητες. Ακόμα λέει ότι διορθώνει τα μαύρα στίγματα και μειώνει τις γραμμές στο πρόσωπο και διάφορες ουλές. Οπότε και καλά βοηθάει και αυτούς που έχουν σημάδια από ακμή. Δεν ξέρω. Ακόμα το χρησιμοποιώ μια εβδομάδα, δεν μπορώ να πω ότι έχει γίνει κάποιο θαύμα στο πρόσωπό μου. Αλλά anyway, όσο κάνω το μασάζ, αυτό λειτουργεί. Αυτό κανονικά είναι καλύτερα, άμα θέλετε να το πάρετε για τη χρήση του, να το βάζετε το βράδυ καλύτερα. Στη συνέχεια παίρνω την λοσιόν, την τονωτική λοσιόν, την αγαπημένη μου, χωρίς αλκοόλ. Καθαρίζω το πρόσωπό μου, βγάζω το λάδι από το πρόσωπό μου, στο λαιμό μου το αφήνω, δεν κάνει κακό. Και στη συνέχεια παίρνω τώρα αυτή την περίοδο, επειδή είναι χειμώνας και έχουμε παραπάνω ξηρότητα στο δέρμα μας, αποφάσισα να πάρω ένα ωρό με γυαλουρονικό οξύ για παραπάνω ενυδάτωση και πάλι της Ordinary και ρίχνω 2-3 σταγόνες στα χέρια μου και μετά απλώνω στο πρόσωπό μου. Είναι καλύτερα να βάζετε στο χέρι σας και μετά στο πρόσωπό σας και όχι με το
γυάλινο αυτό να τρίβετε το πρόσωπό σας. Γιατί έτσι μαζεύετε μικρόβια και το βάζετε μέσα στο βαζάκι. Γενικά έχω χρησιμοποιήσει και άλλο γυαλουρονικό όξι στο παρελθόν, της Medicate. Νομίζω ότι μ' άρεσε πολύ περισσότερο, αλλά είναι και στη τιμή πολύ μεγαλύτερη διαφορά. Στη συνέχεια, για να σφραγίσουμε όλα αυτά τα ωραία που βάλαμε στο πρόσωπό μας, βάζω μια ενυδατική κρέμα. Αυτή την περίοδο χρησιμοποιώ την κρέμα της Dr. Jart. Είναι μια κρέμα ημέρας που λέει ότι αναζωογονεί, ενυδατώνει και βοηθά στην εξισορρόπηση μικροβιώματος για λαμπερό δέρμα. Έχει ένα προβιωτικό σύμπλεγμα εκεί, το οποίο βοηθά σε αυτή την εξισορρόπηση. Αυτό που μου αρέσει εμένα σε αυτή την κρέμα είναι ότι είναι σε μορφή τζέλ και απορροφάται πολύ γρήγορα και δεν είναι πολύ λιπαρή. Προσωπικά εμένα μου αρέσουν οι κρέμες που έχουν τζέλ μορφή, γιατί έχω μεικτό προς λιπαρό δέρμα. Δεν μου αρέσει να έχω πολύ λιπαρή κρέμα. Γενικά τη νύχτα βάζω την ίδια κρέμα αυτή την περίοδο, αλλά το καλοκαίρι όταν είμαι στη Σαντορίνη και εκεί έχει πάρα πολύ υγρασία, ειδικότερα τη νύχτα, δεν βάζω καθόλου κρέμα, γιατί νιώθω ότι δεν τη χρειάζομαι, γιατί ξυπνάω το πρωί και είμαι πολύ ενυδατωμένη. Ενώ το έχω κάνει αυτό όταν γύρισα Αθήνα, κοιμήθηκα εδώ 2-3 νύχτες χωρίς να βάλω κρέμα και ένιωσα πολύ ξηρή την επόμενη μέρα, ένιωσα ότι είναι αφυδατωμένο το πρόσωπό μου. Στη συνέχεια εννοείται πως βάζω μια κρέμα ματιών. Πάλι είναι της Herbalife Hydrating Eye Cream. Ένα άλλο πολύ καλό που έχει στη Herbalife είναι η μάσκα αργύλου με μέντα, η οποία ξηραίνει τα σπυράκια, καθαρίζει τους σπόρους, τους σφίγγει. Εγώ γενικά που έχω μεικτό προς λιπαρό δέρμα, μια φορά την εβδομάδα κάνω πάντα μάσκα αργύλου. Όταν αντιμετωπίζω κάποια προβλήματα στο πρόσωπό μου, εννοώ τα σπυράκια, αυτό που με βοηθάει πάρα πολύ το τελευταίο καιρό είναι να κάνω μάσκα αργύλου, καμιά φορά κάνω μόνο στο συγκεκριμένο σημείο, και τη νύχτα βάζω αυτή τη πούδρα. Βάζω πολύ πούδρα σε αυτό το σημείο που έχω σπυράκι. Είναι η πούδρα του Mario Badescu Special Healing Powder. Δεν ξέρω τι κάνει αυτή η πούδρα, αλλά ξηραίνει τα σπυράκια, ηρεμεί αυτή την μόλυνση που προκλήθηκε και πραγματικά άμα τη βάζετε 2-3 νύχτες συνεχόμενες, τα ξηραίνει και τα εξαφανίζει, χωρίς να τα πειράξετε. Δεν τα πειράζουμε τα σπυράκια, χωρίς το νησιωτικό. Ή αν τυχόν έχω πειράξει κάποιο σπυράκι, το έχω σπάσει, το έχω καθαρίσει πολύ καλά, πάλι κάνω μάσκα αργύλου για να το ηρεμήσω και στη συνέχεια βάζω αυτή την πούδρα και την επόμενη μέρα ξυπνάω και είμαι εντάξει, έχει ξεραθεί το σπυράκι, πάει να επουλωθεί αυτό το σημείο. Είναι πραγματικά μαγική αυτή η πούδρα. Ένα άλλο που κάνω πιο πολύ το χειμώνα, άντε και το καλοκαίρι όταν νιώθω ότι είναι λίγο ταλαιπωρημένο το δέρμα μου, είναι να χρησιμοποιώ υφασμάτινες μάσκες. Μ' αρέσουν συγκεκριμένα οι μάσκες της Misha. Μπορείτε να τις παραγγείλετε από το site Notino. Είναι αρκετά οικονομικές, τύπου 5 ευρώ. Αυτό που παρατήρησα όμως είναι ότι αυτές τις μάσκες είναι καλύτερα να τις χρησιμοποιείτε το βράδυ, αφού πλύνετε το πρόσωπό σας, το καθαρίσετε, βάλετε την τονωτική λοσιόν, βάζετε αυτή τη μάσκα για 20 λεπτάκια, τη ξεβγάζετε, δεν βγάζετε αυτό που έχει μείνει στο πρόσωπό σας, με τα μπαναριστές κινήσεις το απλώνετε στο πρόσωπό σας και το αφήνετε για τη νύχτα. Το πρωί θα ξυπνήσετε πραγματικά πανέμορφες. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Και τελευταίο, που έτσι θέλω να το βάλω λίγο στο skin care routine, είναι το μαύρισμα, που έχω ένα θέμα με το μαύρισμα, όχι τώρα στην καραντίνα, τώρα βαριέμαι,
Αλλά γενικά, ειδικά το καλοκαίρι, επειδή στο πρόσωπό μου πάντα έχω κρέμα με SPF, δεν μαυρίζει, είναι κατάλευκο το πρόσωπό μου και το σώμα μου μπορεί να πάρει χρώμα ή να έχω κάνει fake tan και να είναι μαυρισμένο. Με βοηθάνε αυτές οι σταγόνες του James Reed. Δεν τις βρίσκεται στην Ελλάδα, τις βρίσκεται στο site Look Fantastic νομίζω. Και τι κάνω, ρίχνω 2-4 σταγόνες λέει εδώ, ρίχνετε στη κρέμα σας της ημέρας, το ανακατεύετε και το απλώνετε. Και σιγά σιγά δρά αυτό και αποκτάτε μια έτσι λίγο πιο μαυρισμένη όψη. 1-2 φορές την εβδομάδα είναι αρκετό. Αυτά για την ρουτίνα ομορφιάς. Τώρα θέλω να σας πω κάποια πράγματα από προσωπική εμπειρία της προηγούμενης καραντίνας που έχω ζήσει και έχω βγάλει κάποια συμπεράσματα για το πώς να περάσεις καλύτερα αυτή την περίοδο. Θυμόμαστε πάρα πολύ καλά ότι η προηγούμενη καραντίνα κράτησε πάνω από 2 μήνες, μπορεί και 3. Ήταν πολύ δύσκολο, δεν ξέραμε καθόλου πότε θα βγούμε, πότε θα τελειώσει αυτό. Αλλά αυτό που ξέραμε σίγουρα είναι ότι όταν βγούμε δεν πρόκειται να ξαναμπούμε. Εγώ προσωπικά πίστευα μέχρι τελευταία στιγμή ότι δεν πρόκειται να ξαναγίνει αυτό, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι η οικονομία της χώρας πόσο να αντέξει. Να πω έγινε και νομίζω ότι δεν είμαι καλά ψυχολογικά σε αυτή τη καραντίνα. Και θέλω σιγά σιγά να ξαναμπω σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμουν στην προηγούμενη καραντίνα. Γιατί εκεί πραγματικά ένιωθα πάρα πολύ καλά. Αυτό που με βοήθησε πάρα πολύ όταν πάθαινα κρίσεις πανικού, όχι κυριολεκτικά, μεταφορικά, γιατί κυριολεκτικά, δόξα τω Θεώ, δεν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Παρ' όλα αυτά είχα, ας πούμε, στην αρχή της προηγούμενης καραντίνας μια πίεση στο στήθος μου. Ένιωθα πραγματικά ότι μπορεί να έχω κορονοϊό. Χαζομάρες, ο ψυχολογικός πόλεμος που πέτυχε πραγματικά σε έναν άνθρωπο και προκάλεσε τον εαυτό του προβλήματα. Αυτό που με βοήθησε πάρα πολύ είναι το meditation. Είναι πραγματικά, όποιος το έχει εφεύρει, είναι τρομερός άνθρωπος. Έχει προσφέρει ένα δώρο στους ανθρώπους, το οποίο μπορεί να σε κάνει να χαλαρώσεις και να ξεχάσεις τα πάντα, όλα σου τα προβλήματα, έστω για 10-15 λεπτά, χωρίς διάφορα φάρμακα και τα λοιπά. Στην αρχή ξεκίνησα να κάνω meditation πριν τον ύπνο. Αυτό το ξεκίνησα χρόνια πριν. Έχω κατεβάσει μια πολύ ωραία εφαρμογή. Εδώ είναι αυτή η εφαρμογή. Έχει εκεί meditation για να κοιμηθείτε. Είναι στα αγγλικά. Δεν ξέρω αν έχει στα ελληνικά. Ξέρω ότι έχει στα ρώσικα. Αλλά ακούω στα αγγλικά και είμαι εντάξει. Και πραγματικά με βοηθούσε πάρα πολύ και να χαλαρώσω και να κοιμηθώ καλύτερα. Γιατί κάποιοι άνθρωποι έχουν και αυτό το πρόβλημα τώρα. Έχει χαλάσει το ωράριό τους και δεν μπορούν να κοιμηθούν. Οπότε, επειδή έχουμε αυτό το ψυχολογικό πόλεμο και από τη τηλεόραση και από τους γύρω μας και από όλα αυτά που συμβαίνουν, όλα αυτά τα προβλήματα και οικονομικά και όλα, κάθονται το ένα στο άλλο, πόσο να αντέξει ένας άνθρωπος. Όλοι πλέον νιώθουμε αυτή την πίεση. Το meditation πραγματικά μπορεί να σας κάνει να ξεχαστείτε για 15 λεπτά. Έστω. Πρέπει πραγματικά να ξεκινήσετε, να το προσπαθήσετε, να το κάνετε. Αν το κάνετε, by the way, γράψτε μου από κάτω. Εμένα προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα meditation με μουσική. Η μουσική νιώθω ότι κάνει κάτι στον οργανισμό μου. Όπως και τα λόγια. Δεν μπορώ, ας πούμε, να κάτσω στην ησυχία και να κοιτάξω ένα κερί. Όχι. Αλλά το νόημα είναι να ακούσετε τη μουσική, να χαλαρώσετε, να αναπνεύσετε, να κάνετε βαθιές εισπνοές και εκπνοές και να αδειάσετε το κεφάλι σας. Όταν αδειάσετε το κεφάλι σας, μπορείτε να το γεμίσετε με ωραίες σκέψεις. Π.χ.
για το τι είστε ευγνώμων, για το τι θα θέλατε, για το πώς θα θέλετε να εξελιχθείτε και τα λοιπά και τα λοιπά. Όλες τις ωραίες σκέψεις που σας γεμίζουν χαρά, γαλήνη, όλα αυτά τα ωραία συναισθήματα. Ένα άλλο που με βοήθησε πάρα πολύ είναι ότι από την δεύτερη εβδομάδα περίπου είπα, ωραία, τώρα καθόμαστε και κάνουμε διατροφή και γυμναστική. Γιατί ναι, στην καραντίνα είναι πάρα πολύ εύκολο να διατηρήσεις μια διατροφή και ένα πρόγραμμα γυμναστικής. Γιατί δεν έχεις πλέον όλους αυτούς τους εξωτερικούς παράγοντες να βγεις για καφέ, να κάνεις δουλειές εξωτερικές, να πας για δουλειά, να κουραστείς, να ένα το άλλο. Δεν τα έχεις. Είσαι στο σπίτι και είσαι εδώ, κάθεσαι. Εντάξει, μπορεί να έχεις προφανώς κάποιες υποχρεώσεις, αλλά σίγουρα μπορείς να δώσεις ένα μισάωρο στον εαυτό σου για να κάνεις γυμναστική, που είναι πολύ σημαντικό μιας και καθόμαστε να κουνιούμαστε λίγο. Και επίσης είναι πάρα πολύ εύκολο να διατηρήσετε μια διατροφή, να τρώτε 5 φορές την ημέρα, γιατί πρώτον γεμίζετε το χρόνο σας με το να σκέφτεστε τι να μαγειρέψετε και δεύτερον με το να μαγειρεύετε. Ψάξτε διάφορες συνταγές υγιεινές στο ίντερνετ. Εγώ, ας πούμε, για υγιεινό σνακ έκανα μπισκότα από βρώμη, τα οποία, προειδοποιώ, δεν είναι γλυκά σχεδόν καθόλου. Το μόνο γλυκό που το δίνει είναι τα αποξηραμένα δαμάσκηνα, οπότε αν το θέλετε λίγο πιο γλυκό βάλτε λίγο μέλι στη συνταγή αυτή. Κατά τα άλλα, εγώ έφτιαξα 2 μερίδες σε αυτή τη συνταγή. Εγώ θα σας πω τώρα για μία μερίδα. Θα χρειαστείτε 50 γραμμάρια βρώμη, 30 γραμμάρια ml γάλα, εγώ χρησιμοποιώ γάλα βρώμης, ένα αυγό, μία κουταλιά κακάο και μία κουταλιά καφέ. Μπορείτε να φανταστείτε πώς θα μυρίζουν αυτά τα μπισκότα. Επίσης, ψιλοκόβω αποξηραμένα δαμάσκηνα, μπορείτε να βάλετε σταφίδες αν σας αρέσουν, εμένα δεν μου αρέσουν, και καρύδια. Όλα αυτά τα ανακατεύω, το αφήνω για 10 λεπτάκια να απορροφήσει η βρώμη, τη σοκολάτα και το καφέ. Μετά σχηματίζω μπισκότα σε ένα αντικολλητικό χαρτί και το βάζω στο φούρνο για 20 λεπτά σε 200 βαθμούς. Και τέλος. Έχετε ένα πολύ ωραίο σνακ, να πιείτε το καφέ σας ή ακόμα και για πρωινό είναι μια χαρά. Το ξαναλέω, δεν είναι γλυκά. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να βγαίνουμε βόλτα. Δεν μας το έχουν απαγορεύσει, δόξα τω Θεώ. Βγείτε έξω, περπατήστε 1, 2, 3 ώρες να σας χτυπήσει λίγο ο ήλιος, να πάρετε βιταμίνη D που χρειάζεται στην καταπολέμηση του ιού και απολαύστε τη φύση. Όσο είναι εντάξει ακόμα και δεν έχει κρυώσει πολύ ο καιρός. Γενικά, εκμεταλλευτείτε αυτό το χρόνο που σας δίνετε για να κάνετε όλα αυτά τα πράγματα που θέλατε να κάνετε στον εαυτό σας, για τον εαυτό σας και δεν είχατε χρόνο. Θέλατε να διαβάσετε ένα βιβλίο και δεν προλαβαίνατε. Θέλατε να ξεκινήσετε γυμναστική. Θέλατε να μάθετε κάτι καινούριο να κάνετε. Τέλεια! Έχουν εμφανιστεί τόσα πολλά δωρεάν και μη μαθήματα online σε ό,τι επάγγελμα θέλετε. Πλέον μπορείτε να μάθετε τα πάντα από το ίντερνετ. Δυστυχώς, το επαναλαμβάνω, δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι, προς το παρόν τουλάχιστον. Το αποδεχόμαστε και μαθαίνουμε να ζούμε με αυτό. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να φτιάξετε το χώρο σας, γιατί σε αυτό το χώρο περνάτε πλέον μέρες και μήνες. Φτιάξτε την ατμόσφαιρα έτσι που σας αρέσει. Διακοσμήστε το. Βάλτε κεράκια, γιατί ειδικά όταν έχει άσχημο καιρό έξω, όταν ανάψετε τα κεράκια μέσα στο σπίτι, είναι όλα πολύ πιο ωραία. Βάψτε τοίχους, κάντε ανακαίνιση, πάρτε χαλάκια, πάρτε παπλωματάκια, μαξιλαράκια. Έτσι, αλλάξτε, παίξτε λίγο με τη διακόσμησή σας, γιατί και αυτό θα σας κάνει πολύ πιο χαρούμενος. Και αν η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση σας κάνει να νιώθετε πιο ωραία,
Εννοείται πως μπορείτε να στολίσετε. Και τι πειράζει που είναι... Τι είναι σήμερα, 20 Νοέμβρη. Εντάξει, τι, σε ένα μήνα έχουμε Χριστούγεννα. Στολίστε, στολίστε. Εκεί να δείτε πόσο καλά θα είστε. Πόσο πιο όμορφα θα νιώσετε. Είναι πολύ σημαντικό να περνάμε τον χρόνο μας σε ένα όμορφο μέρος που μας εμπνέει, που νιώθουμε καλά. Μια πολύ ωραία συμβουλή τελευταία που θα σας δώσω είναι να κάνετε ένα ημερολόγιο ευγνωμοσύνης. Ένα ημερολόγιο στο οποίο κάθε βράδυ πριν ξαπλώσετε να κοιμηθείτε θα γράφετε για το τι θα θέλετε να ευχαριστήσετε σήμερα. Το σύμπαν, το Θεό, δεν ξέρω, σε ό,τι πιστεύετε. Θέλετε να ευχαριστήσετε για την υγεία σας, για το σπίτι σας, για τη δουλειά σας. Αυτοί που δουλεύουν εξ αποστάσεως πρέπει να είστε πολύ ευγνώμονοι για αυτό που έχετε. Κάποιοι άνθρωποι δεν δουλεύουν καθόλου. Για τους συγγενείς σας, για τα παιδιά σας, για τις γυναίκες σας, για τους άντρες σας, για όλα. Να γράψετε γιατί ευχαριστείτε, γιατί είστε ευγνώμων και θα δείτε πραγματικά ότι θα νιώθετε πάρα πολύ καλά όταν το ολοκληρώσετε αυτό. Κάθε βράδυ θα ξαπλώνετε με πολύ ευχάριστες σκέψεις. Ένα πολύ ωραίο βιβλίο γι' αυτό, για αυτή την πρακτική, είναι το Magic της Rhonda Byrne. Το βιβλίο αυτό έχει ασκήσεις για κάθε μέρα, τις οποίες όταν θα τις κάνετε, στο τέλος, πραγματικά θα νιώσετε άλλος άνθρωπος. Γιατί πραγματικά αυτό που έχει σημασία είναι ότι είμαστε όλες και όλοι καλά, και όλα τα υπόλοιπα θα φτιάξουν. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βιντεάκι. Θέλω να μοιραστείτε μαζί μου τις σκέψεις σας από κάτω για το πώς περνάτε, πώς νιώθετε, αν κάνετε τίποτα από όλα αυτά, αν έχετε αποκτήσει καινούριες συνήθειες στην καραντίνα, αν την εκμεταλλεύεστε καλά, με το καλό, το σωστό τρόπο. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.